Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών και Ρατσιλίου Κράματος Νίκος Κλουμπίδης στους δύο διευθυντές που διώκονται συνδικαλιστικά και στο μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά, της Μάγδας της Ρούγκα. Είμαστε σίγουροι ότι οι απειλές και οι διώξεις θα πέσουν στο κενό, δεν τρομοκρατούμαστε. Ο Πειραιάς έχει ταξικά σωματεία, ο Πειραιάς πάντα ήταν μπροστά στους αγώνες, ο Πειραιάς δεν τρομοκρατείται. Την ίδια ώρα που τα κενά στα σχολεία παραμένουν, την ίδια ώρα που σε περιοχές όπως το Κερατσίνι στο Πέραμα αλλά και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας δεν έχει λυθεί το ζήτημα με το πετρέλαιο και με τη θέρμανση, την ίδια ώρα που η απειλή για διακοπές ρεύματος είναι πάνω από τα σχολεία, έχουμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά να ασκήσει συνδικαλιστικές διώξεις. Καλούμε τώρα να τις πάρει πίσω ή να αναφέρω το δικαίωμα του πρωτοβάθμιου σωματείου να κηρύσει απεργία αποχή και μάλιστα μια απεργία αποχή που δεν έχει καν προσβληθεί. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν πάρει πίσω τις διώξεις. Ήταν εργατικό κέντρο Πειραιά και το σωματείο είναι ΔΕΠ. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα και διαμαρτυρία σχετικά με την τρομοκρατία την οποία καλλιεργούν απέναντι στους συναδέλφους εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να περάσει. Την απάντησή τους εδώ πέρα στον Πειραιά θα την πάρουν από όλους μας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μπροστά στην απεργία η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες να διώκονται, να τρομοκρατούνται εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάθε μέρα δίνουν τη μάχη για να μπορέσουν τα παιδιά στη σχολιά μας να πάρουν μόρφωση την ίδια στιγμή που δεν έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμα και το ρεύμα, ακόμα και τη θέρμανση, λοιπόν, είναι απόλυτη ξεφτύλα να διώκουν τους εκπαιδευτικούς για να τρομοκρατούν για αυτούς τους λόγους. Εδώ πέρα τώρα νομίζω ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί συνάντηση, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας και να δώσουμε ένα μήνυμα το οποίο το δίνουμε αυτή τη στιγμή με την παρουσία μας εδώ πέρα παρά τις καιρικές συνθήκες, πως τέτοια πράγματα θα τελειώσουν. Και όποιος τολμήσει να απλώσει χέρι σε εργαζόμενο, σε εκπαιδευτικό, σε γιατρό, σε οποιονδήποτε, ο οποίος κάθε μέρα δίνει τη μάχη, θα τους κόψουμε τα χέρια από τη μασχάλη. Καταδικάζουμε την πρωτοφανή αυθαιρεσία και τον ενθαρχισμό που δίδει Πειραιά, ο οποίος προσπαθεί να νομοκρίνει και να φημώσει τη συνδικαλιστική δράση. Η συνδικαλιστική δράση, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, ο ενθαρχισμός αφορά όλους μας. Τα συνταξιουχικά σωματεία του Πειραιά, ως εργαζόμενοι και σήμερα ως συνταξιούχοι, έδωσαν και δίνουν σκληρούς αγώνες για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, καταδικάζουν την πρωτοφανή αυταρχική ενέργεια της ΔΥΔΕ Πειραιά και ζητούν την άμεση πάυση της δίωξης των εκπαιδευτικών. Εκ μέρους των συναδέλφων του 8ου Γυμνασίου Πειραιά θα ήθελα να ευχαριστούμε πολύ τους εκατοντάδες συναδέλφους που έχουν ήδη υπογράψει το ψήφισμα συμπαράστασης στο Διευθυντή του 8ου Γυμνασίου. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να αντιστεκόμαστε στον εκφοβισμό και στις διώξεις. Θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, να χτίσουμε ένα τεράστιο τείχος στήριξης, αλληλεγγύης, σε κάθε συνάδελφο που αγωνίζεται και μπαίνει στο στόχαστρο της διοίκησης, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Κανένας, καμία, μόνος και μόνοι απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Πριν λίγες μέρες ήταν η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών που φαίνεται στα δικαστήρια γιατί πάλεψε μαζί με όλους τους εργαζόμενους για δημόσια υγεία. Πριν λίγες μέρες ήταν ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που μαζί με τους εργαζόμενους πήγε μπροστά ενάντια στους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. Πριν λίγες μέρες ήταν η πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών που απολύθηκε με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη επειδή τόλμησε να μιλήσει για το Πολυτεχνείο στους μαθητές της. Σήμερα είναι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από τον Πειραιά που παίρνουν μπροστά σε ένα τίμιο αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, για ένα σχολείο δημόσιο δωρεάν για όλα τα παιδιά απέναντι στα σχέδια κατηγοριοποίησης, ταξικής διαφοροποίησης. Όλα αυτά τα δένει ένα νήμα. Ένα νήμα μιας σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που θέλει να ανατρέψει δικαιώματα, που θέλει να μετατρέψει το δικαίωμα στην παιδεία σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Να το πάρουν χαπάρι οι τρομοκρατές.
δημοκρατία δεν θα περάσει. Έχουμε καταλάβει ότι όταν είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους, καμία πολιτική αντιλαϊκή, καμία τρομοκρατία δεν μπορεί να μας εκφοβήσει. Εδώ και τώρα ο διευθυντής μετεωρολόγου του Πειραιά να πάρει θέση, να ανακαλέσει αυτές τις άδικες διώξεις και από τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε και ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Να σταματήσει την τρομοκρατία, να σταματήσει τον αυταρχισμό. Αυτά είναι δείγματα όχι ισχύως και δύναμης, αλλά δείγμα ότι αυτή η πολιτική της έχει αποτύχει, δεν βρίσκει στηρίγματα, θα βρίσκει παντού αντιστάσεις. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, το δίκαιο μας θα κερδίσει, το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά θα κερδίσει. Εμείς έχουμε τη δύναμη, χωρίς αναμονή, χωρίς ανοχή, χωρίς κανένα σωτήρα, εμείς μπορούμε να...